Βήμα 28, πλήρης έλεγχος συστήματος. Στο βήμα αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το Elevate που έχουμε φτιάξει ήδη από τα προηγούμενα 27 βήματα, το τηλεχειριστήριό μας, το οποίο το έχουμε ανοίξει. Συνδέουμε την μπαταρία στο Elevate. Βλέπουμε ότι το LED, η ενδεικτική λιχνή, αλλάζει χρώματα και μένει στο πράσινο, αναβοσβήνει στο πράσινο, που σημαίνει ότι δεν έχει οπλίσει, ότι το σύστημά μας δεν έχει οπλίσει. Όταν αναβοσβήνει πράσινο πορτοκαλί, όπως τώρα, σημαίνει ότι είναι στο manual mode. Μπορώ να το αλλάξω, να το τσεκάρω με το διακόπτη gear. Εάν το πάω στο πάνω μέρος, βλέπουμε ότι μένει πράσινο το χρώμα. Το ξαναφέρνω κάτω. Στο manual είναι πράσινο πορτοκαλί. Για να το οπλίσω, φέρνω τους δύο μοχλούς στο κέντρο, κάτω στο κέντρο. Είδαμε ότι ακούστηκε κάποιος ήχος, άλλαξε το LED, έγινε κόκκινο, και βλέπουμε ότι οι κινητήρες έχουν αρχίσει και κινούνται στο ρελαντί. Είναι σημαντικό, δεν έχουμε τοποθετήσει ακόμα προπέλες ή κάτι άλλο. Μπορούμε να τσεκάρουμε εδώ το Stabilize Mode με το gear. Βλέπουμε ότι αλλάζει, γίνεται κόκκινο μπλε όταν είναι στο Stabilize Mode και είναι οπλισμένο. Το επαναφέρω στο manual. Κόκκινο πορτοκαλί. Μπορώ επίσης να ελέγξω το γκάζι. Όσο πηγαίνει προς τα πάνω, αυξάνει. Αυτό μπορώ να το κάνω και σε κάποια απόσταση για να δω, να ελέγξω την εμβέλεια και αν υπάρχει, έχει γίνει σωστή σύζευξη. Και τέλος, για να αφοπλίσω το σύστημα και να το σταματήσω, απομακρύνω τους δύο μοχλούς. Ξαναβλέπουμε ότι είναι πράσινο και μπορούμε έτσι βέβαια να το σβήσουμε, αποσυνδέοντας την μπαταρία. Βήμα 29, σφίγγοντας τους αντάπτορες για τις προπέλες. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς εδώ τους αντάπτορες για τις προπέλες που βρίσκονται μέσα στα σακουλάκια. Βγάζουμε τους αντάπτορες. Αυτοί έχουν κάποιες μικρές βιδούλες. Ξεβιδώνουμε εδώ αυτή το παξιμάδι που υπάρχει στην επάνω μεριά. Και βγάζουμε και αυτό το κομματάκι που έχει, αυτά τα δύο εξαρτηματάκια, και κρατάμε τις βιδούλες, αυτές τις μικρές βιδούλες που έχει εδώ, τέσσερις βιδούλες, τις βάζουμε εδώ μέσα, σε κάθε μια από τις τέσσερες τρύπες, και θα χρησιμοποιήσουμε το κατσαβιδάκι μας, ώστε να το βιδώσουμε εδώ επάνω. Ακουμπάμε εδώ και βλέπουμε περίπου πού πέφτουν οι βίδες, και με το κατσαβίδι μας βιδώνουμε. Κάθε μία από αυτές, με προσοχή. Οπότε είμαστε έτοιμοι, εδώ επάνω θα βιδωθεί η προπέλα. Θα κάνουμε το ίδιο και για τους υπόλοιπους τέσσερις αντάπτορες. Βήμα 30, τοποθετώντας τις προπέλες. Είμαστε ουσιαστικά στο τελευταίο βήμα. Μόνο τώρα πρέπει να προσθεθούν οι προπέλες για λόγους ασφαλείας. Προσέχουμε, οι προπέλες είναι διαφορετικές. Το Elevate έρχεται με τέσσερα ζευγάρια προπέλες. Έχω πάρει δύο από αυτά τα ζευγάρια. Είναι διαφορετικά όμως. Κάποιες έχουν την ένδειξη R, που σημαίνει right, δηλαδή είναι προπέλες για δεξιόστροφη περιστροφή κινητήρων. Δηλαδή αυτές που είναι R ταιριάζουν στον 1, στο 1 κινητήρα και στον 3. Ενώ υπάρχει κι άλλο ένα ζευγάρι με την ένδειξη L, δηλαδή left, αντίστροφα με τους δείκτες του ρολογιού, και αυτό είναι για τους κινητήρες 4 και 2. Ας πάμε για παράδειγμα
να βάλουμε στον κινητήρα 3, δηλαδή θα χρειαστούμε προπέλα air. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε. Παίρνουμε λοιπόν μία προπέλα air, ανοίγουμε τη συσκευασία της. Παίρνουμε την προπέλα. Προσοχή και σε αυτά εδώ τα δαχτυλίδια που υπάρχουν, αυτά παίζουν σπουδαίο ρόλο, πρέπει να ασφαλίσουν εδώ επάνω. Αφαιρούμε αυτό που βρίσκεται εδώ. Αυτό εδώ το δαχτυλίδι ταιριάζει στην περίπτωσή μας. Το βγάζουμε και το τοποθετούμε εδώ μέσα στον αντάπτορα και κατόπιν παίρνουμε την προπέλα και την εφαρμόζουμε επάνω και κατόπιν χρησιμοποιούμε το κλειδί μας. Μέχρι να ασφαλίσουμε καλά την προπέλα μας. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία και για τις υπόλοιπες προπέλες. Αφού βάλουμε και τους 4 έλικες, το Elevate είναι έτοιμο για πτήση. Προτού πάρουμε το τηλεχειριστήριό μας και βγούμε να πετάξουμε, καλό είναι να ρίξουμε μια ματιά στους κανονισμούς ασφαλείας και καλό θα ήταν αυτοί που πετάνε για πρώτη φορά να φορέσουν, να πάρουν αυτά τα γυαλάκια ασφαλείας που βρίσκονται μέσα στη συσκευασία και να τα φορέσουν για αποφυγή τυχόν τραυματισμών. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε έξω για πτήση. Πάμε έξω σε εξωτερικό χώρο, ανοίγουμε το τηλεκοντρόλ και το επόμενο βήμα είναι να συνδέσουμε την μπαταρία. Απομακρυνόμαστε. Φροντίζουμε στο τηλεκοντρόλ να έχουμε βάλει το Stabilize Mode, το συνιστό για όσους πετάνε για πρώτη φορά. Κατόπιν οπλίζουμε. Το Elevate ξεκινάει. Είμαστε λοιπόν έξω σε εξωτερικό.